εδώ είναι για σένα. Είναι μια δοκιμασία που, στην οποία θα σε υποβάλουμε μετά. Δεν θα σε κάνουμε στόχο και θα σε πιστώσουμε τα βεβαιλάκια. Θα πληρώσεις για όλα όσα έκανε η Ξένια. Θα καταλάβεις στην πορεία τι σου έχουμε ετοιμάσει. Ο Γκαρέζος συγκεκριμένα, αυτός κάνει τα κακά πράγματα στην πορεία. Λοιπόν, κάτσε, επειδή είχαμε μια κουβέντα τώρα την οποία σταματήσαμε στη μέση και είπες ότι πολλές φορές συμβαίνουν και κακές στιγμές. Είναι κακή στιγμή να είσαι κάπου με τον αγαπημένο σου και να σε πιάσει ένας φωτογράφος? Γιατί τι θεωρείς κακή στιγμή? Δηλαδή, με τον αγαπημένο σου θα βγεις έξω να πας σε ένα μαγαζί να φας, να πας σε ένα θέατρο, να πας σε ένα κλαμπ να πιεις ένα ποτό? Μπορεί να πας σε μαγαζιά που δεν θα σε πιάσουν φωτογράφοι. Άντε και σε πιάνουν, τι θα κάνεις τώρα δηλαδή? Θα είσαι όσο πιο διακριτικός μπορείς. Εσύ ρε παιδί μου, είσαι της λογικής ότι την όποια σχέση έχεις πρέπει να την κρατάς κρυφή? Ναι. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει να την κρατάς φανερή, γιατί δεν καταλαβαίνω. Ναι, γιατί όμως, να σου πω κάτι. Κι εγώ αυτής λογικής είμαι, αλλά είμαι όμως διάσημος. Λόγω της δουλειάς σου, γιατί. Στην Ελλάδα είμαστε τώρα. Στην Ελλάδα είμαστε και τα δεδομένα της Ελλάδας, βρε, να μιλάω. Ήσουν πρωταγωνίστρια σε ένα καθημερινό σύρα που ξέρω 2,5 εκατομμύρια κόσμο. Για τα δεδομένα της Ελλάδας, λοιπόν, είσαι star. Τι να κάνω? Άρα, με βλέπουν καθημερινά στο σύρα, να με πολύ ωραία. Ενδιαφέρονται λοιπόν για τη ζωή σου. Με ποιον είσαι, με ποιον δεν είσαι. Αν χώρισες, αν τάφιαξες, αν παντρεύεσαι, τι να κάνουμε. Έτσι είναι το παιχνίδι του σώματος. Συμφωνώ ότι είναι. Εσύ λοιπόν καλά κάνεις και το κρατάς κρυφό. Ακριβώς. Αλλά δεν μπορείς, δηλαδή, και τι να κάνεις, να μην ζήσεις κιόλα. Δηλαδή, να κλέψεις ένα σπίτι. Δεν θα φτάσω στο σημείο ποτέ. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλά μπορείς να σου. Διακριτικός, όσο περισσότερο γίνεται. Να υπάρχουν και στιγμές που αναγκαστικά δεν θα μπορούν να παραμείνει. Ζήνεις συνεντεύξεις περιοδικά στην τηλεόραση. Περιοδικά. Mm-hmm. Δηλαδή λες ότι εγώ θα συνεχίσω και θα συνεχίσεις σίγουρα να έχεις μια πολύ καλή πορεία. Δεν θέλω, δηλαδή όλες τις ερωτήσεις θα τις αποφεύγω. Γιατί θέλεις ίσως όταν παντρευτείς να μιλήσεις. Φυσικά, γιατί θα μιλήσω γι' αυτό είναι. Για κάποια επίσημη σχέση που θα έχω. Α, και είναι αυτό. Θα νιώθω σίγουρα ότι θέλω να μιλήσω. Και ότι είναι ένας άνθρωπος αυτό πολύ σημαντικό για μένα. Που λέει, αυτό το κάνεις. Και όταν έρθει η ώρα θα το κάνω. Και αυτό δεν θα χρειαστεί καν να με ρωτήσουν, μπορώ να το πω και μόνη μου. Κόμπλεξ, λέει, εγώ δεν θέλω να μιλάω για την προσωπική. Όχι, μου, βέβαια. Αλλά όταν μιλάμε για μια κοπέλα που είναι μικρή στην ηλικία. Για το να ανακοινώνω τι κάνω στη ζωή μου και στο σπίτι μου. Αυτό το κάνεις για τους γονείς σου? Και για μένα το κάνω. Και μετέπειτα για τους γονείς μου. Γιατί εγώ δεν νιώθω καλά να με βλέπω σε κάθε κουτσομπολίστικη εκπομπή να με σχολιάζουν. Γιατί ανεξάρτητα με το τι θα πω εγώ. Και αν θα πω είμαι με αυτόν ή με τον άλλον ή χώρισα, δεν θα μείνει εκεί το θέμα. Δηλαδή, αν ήξερα ότι θα πω αυτό και θα πούνε παιδιά, η Αθηνά Οικονομάκου χώρισε, δεν θα είχα πρόβλημα να το πω. Επειδή ξέρω ότι μετά αυτά που θα υποθούν τα σχόλια θα είναι λίγο προσβλητικά. Σχόλια. Γιατί είναι προσβλητικά, πρέπει να δηλαδή, γιατί έτσι γίνεται, είναι τι κακό. Να είστε λίγο φοβισμένοι με αυτό το όχι, θέμα. Δεν γιατί είναι ότι είναι κακό. Γιατί τα σχόλια που ακούω κάθε φορά που, και σε ανακριβή δημοσιεύματα είναι. Δηλαδή τι, ότι. Εμένα με προσβάλλουν. Κάτσε, να σου πω κάτι, γιατί δεν μου αρέσουν. Και οπότε Αθηνά προσπαθώ να μην μιλάω. Έχει γραφτεί κάτι τόσο κακό για σένα που να το τόσο κακό, όχι, αλλά το πώς θα πάρεις μια είδηση και πώς θα τη σχολιάσεις έχει μεγάλη διαφορά. Ή αυτό που έχω να πει να εγώ. Κάτι, εγώ πώς. Εδώ έχουμε δύο δεδομένα. Ότι δύο πρώην σύντροφοι της Αθηνάς, δεν ξέρω αν υπήρξατε ποτέ σύντροφοι, αλλά δύο άνθρωποι που τα περιοδικά είχαν πει ότι είστε μαζί κτλ. Ποτέ εσύ δεν το έχεις επιβεβαιώσει για κανέναν. Βγήκα κάποια στιγμή και μίλησαν για τις σχέσεις που είχατε. Ναι. Ίδιοι. Ίδιοι. Με τον Ροντρίγκο δεν ήταν. Ροντρίγκο, τον μάθαμε κιόλας. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι και Έλληνας, Βραζιλιάνος, Ροντρίγκο κτλ. Και ο ηθοποιός, πώς το λένε. Ο Μπουγιούρης. Είχα βγει. Εγώ δεν θα ρωτήσω τώρα αν είχατε σχέση ή αν δεν είχατε, γιατί προφανώς έχει τελειώσει και να είχατε. Δεν μας αφορά αν έχει τελειώσει. Εσύ πώς αισθάνθηκες όμως όταν δύο άνθρωποι, άσχετα αν είχατε ή αν δεν είχατε σχέση, παρότι εσύ δεν ήθελες να δημοσιοποιηθεί, βγήκα και το δημοσιοποίησαν. Άσχετα αν είχατε ή αν δεν είχατε, δεν με αφορά αυτό. Δεν με αφορά και εμένα. Αισθάνθηκες περίεργα όμως? Αισθάνθηκα λίγο περίεργα. Αυτό, αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνει. Μήπως δηλαδή κάποιοι προσπαθούν, ρε παιδί μου, επειδή εσύ αυτή τη στιγμή είπα ότι έχεις τα φώτα πάνω σου, να πάρουν λάμψη και να αποκτήσουν δημοσιότητα από σένα? Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω. Τι δεν θέλω. Δεν μπορώ να το δω έτσι, ούτε θέλω. Μάμα, εγώ είμαι με την Αθηνά Οικονομάκου και έχω χωρίσει. Γιατί εκ των υστέρων να βγω και να πω α, παιδιά, ήμουν με την Αθηνά Οικονομάκου και τώρα χωρίσαμε. Αυτό γιατί να πρέπει το πω? Να ρωτήσετε του ίδιου. Δεν έχει να κάνει με εμένα, νομίζω. Δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Εσύ έχει αισθανθεί ότι κάποιο έχει εκμεταλλευτεί τη σχέση του? Δεν θέλω να το βλέπω έτσι. Είτε τη φιλική είτε την προσωπική, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι. Αν το δει και έτσι, είναι σαν. Ήταν δική τη επιλογή, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, σε όποια σχέση, ό,τι και αν συμβεί εκ των υστέρων που το έχεις ένα δεδομένο, το βλέπεις ότι είναι αυτό, μετά σκέφτεσαι για όποια γυναίκα, κατάλαβα, τι πήγα και έκανα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όχι, μετά δεν είναι έχω σαν να πεις. Δεν έχω σημείο να πω τι πήγα και έκανα, αλλά δεν ασχολούμαι. Να δηλαδή, αφισβητείς την επιλογή σου, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή,
Όταν έρχεσαι με ένα δεδομένο. Δεν αμφισβητώ ούτε μετανιώνω για τίποτα που έχω κάνει. Ξέρω εγώ πολύ καλά τι συμβαίνει στη ζωή μου και είμαι σίγουρη για κάποια πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα το τι συμβαίνει μετά. Ξέρεις ποιους έχεις απέναντί σου. Ναι. Γενικά στη ζωή σου. Ναι. Και με ποιους έχεις να κάνεις. Ξέρω και σπάνια πέφτω έξω. Και σπάνια πέφτεις έξω. Άρα προφανώς και γι' αυτό δεν θέλει καμία επισκοπή. Κάτσε, μια σημερινή, παιδί μου, όχι, συγγνώμη. Όταν ένας. Συγγνώμη, κάτσε, εγώ διαφωνώ εδώ. Εγώ διαφωνώ. Ο άντρας υποτίθεται επειδή είπες πριν. Μα όταν λέει, αν είναι κάτι σοβαρό, εγώ θα το επισημοποιήσω και δεν θέλω πράγματα τα οποία γνωρίζω πριν. Βέβαια, αν είναι κάτι να μαθευτεί, παιδιά, θα μαθευτεί. Αν είναι μια σχέση χρόνων, φυσικά και δεν θα την κρατήσω κορυφή. Είπε πριν η Αθηνά ότι τη αρέσει ο άντρας να είναι άντρας. Δηλαδή να κάνει το πρώτο βήμα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και δεν ευνοχίζει τους ανθρώπους που είναι και έτσι πρέπει. Ο καθένας είναι η φύση του που την έχει. Ο άντρας λοιπόν οφείλει, γιατί έτσι είναι η φύση μας, να προστατεύει μια γυναίκα. Συμφωνώ απόλυτα. Όταν λοιπόν προστατεύεις μια γυναίκα, προστατεύεις και τη σχέση σου μαζί της από τη στιγμή που έχετε συναποφασίσει ότι δεν το βγάζουμε βούκινο γιατί δεν παντρευόμαστε την Κυριακή που μας έρχεται. Ακριβώς. Όταν λοιπόν αυτός ο άντρας δεν το σέβεται αυτό, για μένα δεν είναι σοβαρός, ξέρω εγώ. Για μένα. Μπορεί. Δεν ξέρω εσένα πώς το βλέπεις, για μένα. Δεν θα απαντήσω. Είπες μπορεί, όχι σίγουρα. Ναι, μπορεί και να είναι έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα το τι συμβαίνει στον καθένα και το για ποιο λόγο το κάνει και από τη στιγμή μου πώς φταίει και το. Δεν ξέρω. Δεν έχω ασχοληθεί, αλήθεια σου λέω. Γιατί δεν έχει πατήσει δύο φορές, όχι μία. Δεν το έχω καν συζητήσει. Ίσως γι' αυτό είσαι πιο φοβισμένη. Γιατί εγώ πραγματικά δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό σου να έχουν πει κάτι τόσο τρομερό για σένα. Ακόμα και αυτά. Όχι, έχουν προσάψει σχέσεις εκατοντάδες που δεν ισχύουν. Τι ήταν, αυτό φοβερό δεν είναι, είναι τώρα, αυτό. Εντάξει, είναι. Για μένα είναι άσχημο, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει να βλέπω δεν κάθε μέρα ότι είμαι και με άλλον. Είπες ότι εμένα με έχω διαβάσει κάτι. Εμένα με προσβάλλει, σαν Αθηνά αυτό με προσβάλλει. Αν με ρωτήσεις. Από εκεί πέρα το ότι δηλαδή, αδιαφορώ και ξέρω πλέον έχω συμβιβαστεί. Συγγνώμη, πόσες σχέσεις έχουν προσβάλλει. Πες μου αριθμό, δηλαδή για με πόσο έχουν επιδείξει. Δεν θυμάμαι αριθμό τώρα. Πέντε. Ω, παραπάνω. Και έχουν πει ότι ήσουν με 10 ανθρώπους που δεν έχεις σχέση. Και ήταν φίλοι σου απλά. Ναι. Και τι φίλοι μου, ήταν άνθρωποι που βγήκαν βράδυ και ήταν δίπλα και βγάλουν μια φωτογραφία. Α, γεια σου, τι κάνεις. Ένα χαίρο πολύ έχουμε πει. Ναι, έχει τύχει και αυτό. Δεν απασχολείται. Το λέω, δεν πηγαίνει πια. Έχω συμβιβαστεί. Ας πούμε τώρα. Έχω μαζευτεί από την άποψη ότι ξέρω πού πηγαίνω και για ποιους λόγους πηγαίνω. Έχεις μία σχέση. Το κάνεις ξεκάθαρο τώρα από την αρχή. Δεν χρειάζεται. Είναι δεδομένο πλέον ότι δεν κάνει συζήτηση. Δεν έχεις κάνει τώρα μια συζήτηση. Ναι, βέβαια, κάνει συζήτηση γενικότερα, αλλά συνήθως έχει σχέση με ανθρώπους που συμφωνούν σε αυτό το τομέα. Αν δεν συμφωνείς, κάπου δεν τα βρίσκεις εξ αρχής. Τώρα είσαι σε μια σχέση ή όχι? Τώρα είμαι πολύ καλά. Αλλά αυτό είναι σίγουρο. Εγώ θέλω να το ρωτήσω για πάντα όπως θες. Οφείλω να το ρωτήσω. Δεν σχολιάζει. Αυτή την περίοδο φημολογείται ότι έχει σχέση με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Που είναι και πολύ συμπαθής. Μάλιστα και εμείς τον αγαπάμε πολύ συγκεκριμένο και κάνουμε και πλάκα. Και είναι για μας, ας πούμε, ο ήρωας της εκπομπής. Ναι, ναι, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Τον αγαπώ τα αγόρια μας. Θες να πεις κάτι, δεν θες να πεις κάτι? Σας έχουμε δει, παιδί μου, φωτογραφίες μαζί σε μαγαζιά. Σε μαγαζιά που λέμε. Με παπούτσα. Ναι. Σε μαγαζά με παπούτσα. Να σα πω, δεν τι έχω δει τι φωτογραφίε. Πάντως υπάρχουν φωτογραφίε μαζί. Ναι. Υπάρχουν... ναι, έχουμε βγει κάποιε φορέ με το ίδιο. Αλίμονο, δηλαδή δεν έχει. Άρα ούτε επιβεβαιώνει ότι διαψεύδει τίποτα εσύ. Δεν μιλάω για τα προσωπικά μου, το έχω πει τόσε φορέ. Είσαι καλά, δηλαδή, ρε παιδί μου, εσύ. Θα έρθει πολύ καλή στιγμή που θα έρθει. Βεβαίω και θα σα πω, παιδιά, παντρεύομαι, είμαι έγκυο και αυτό και είμαι αυτό. Μέχρι εκεί. Θα το πω, φυσικά και θα το πω. Μακάρι να έρθει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τώρα. Λοιπόν, πε μα τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει, όχι χρώματο. Ένας άνθρωπος που για σένα, ρε παιδί μου, που είστε κάποιο καιρό μαζί, που θα πεις με αυτόν τον άνθρωπο κάνω οικογένεια και παιδιά. Θα αρχίσει να κάνεις τόσο μικρή οικογένεια και παιδιά ή... θέλω να κάνω όποτε τύχει. Όποτε τύχει. Νιώθω εγώ σίγουρη. Πότε θα νιώθω. Δεν λες, σύντροφο, την καριέρα πάνω από όχι, αυτό. Όχι βέβαια. Τι για σένα, ο ιδανικός σύντροφος ποιος, ιδανικός δεν υπάρχει. Ο... είναι αυτός που θα με κάνει να νιώθω σιγουριά. Σιγουριά. Και ασφάλεια. Αυτό είναι το βασικότερο. Από εκεί και πέρα θέλω χιλιάδες χαρακτηριστικά. Τα πάντα. Να έχει χιούμορ, να είναι όμορφος, να είναι έξυπνος, να τον θαυμάζω για τη δουλειά του, για τα ταλέντα του. Αλλά το να με κάνει να νιώθω ασφάλεια είναι το πιο δύσκολο νομίζω στην εποχή μας και το πιο σπάνιο. Και αυτό έχω μεγάλη ανάγκη. Είναι σπάνιο, δηλαδή πιστεύεις ότι οι άντρες σχέσεις δεν κάνουν τις γυναίκες να αισθάνονται ασφαλείς? Σπάνια. Ναι. Και δεν μιλάω μόνο από προσωπική πείρα και από γνωστούς και φίλους. Γιατί το λες αυτό? Γιατί οι γυναίκες έχουν γίνει πολύ δυναμικές, περισσότερες δεν δείχνουν ότι έχουν αυτή την ανάγκη και επίσης οι άντρες δυσκολεύονται λίγο να το. Δεν τους νοιάζει νομίζω. Δεν τους νοιάζει και πολύ, ναι.
Οπότε αν βρουν τέτοιον άντρα, φυσικά και θα θέλουν να κάνουν οικογένεια και παιδιά και, και τα πάντα. Γιατί όχι. Αυτό δεν έχει να κάνει και με την ηλικία, Αθηνά. Δηλαδή, ίσως ένας μεγαλύτερος ηλικία άντρας. Όχι, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνεί. Δεν συμφωνώ ότι φταίει η ηλικία. Είναι θέμα ανθρώπου, καθαρά. Φυσικά να μην είναι και 20 χρονών. Είναι λίγο πιο δύσκολο και πιο σπάνιο, αλλά δεν νομίζω ότι έχει σχέση η ηλικία. Είχες ποτέ σχέση με πολύ μεγαλύτερο σου άντρα? Όχι. Όχι. Σίγουρα έχει να κάνει όμως με τη δική σου ηλικία. Δηλαδή, εγώ πλέον το μάτι μου είναι πιο έμπειρο στο πώς θα διαλέξω και θα ξεχωρίσω έναν άντρα που έχει τις πιθανότητες να μου προσφέρει ασφάλεια. Πλέον το βλέπω πιο εύκολα. Σε τι οικογένεια μεγάλωσε? Μεγάλωσε μια οικογένεια που ο μπαμπάς έλειπε γιατί είναι καπετάνιος. Ένα ναυτικός μπαμπάς. Ναι. Ίσως και γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό. Συμφωνώ ότι αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, από μικρή είχα μεγάλη ασφάλεια όταν έφευγε ο μπαμπάς. Ήμασταν εμείς και ο αδερφός μου, ο οποίος ήταν 7 χρόνια μεγαλύτερος, αλλά δεν μπορούσε να είναι ο άντρας της οικογένειας. Ήταν μωρό, ήταν παιδί. Μεγαλύτερος. Φυσικά, εγώ ένιωθα ασφάλεια, αλλά ένιωθα και την ανασφάλεια της μαμάς. Η μαμά? Η μαμά είναι μια πολύ δυναμική γυναίκα που μας μεγάλωσε σαν κουκουβάγια στις στερούγες της. Για να έρχεται ο μπαμπάς και να τα βρίσκει όλα στην εντέλεια. Ναι. Πολύ αγαπημένη οικογένεια. Αλλά στη Λακωνία μεγάλωσες. Πολύ δύσκολο αυτό το θέμα του μπαμπά, δηλαδή και για τη μαμά ήταν πολύ δύσκολο. Για όλες τις οικογένειες που ο πατέρας είναι ναυτικός. Ναι, να τα βγάλει όλα πέρα μόνη της. Ήταν πολύ δύσκολο. Και για τη μαμά. Είναι ήρωας η μαμά. Πόσο και να έχει, αυτό περνάει και στα παιδιά. Βέβαια, βέβαια. Στη Λακωνία μεγάλωσες. Ναι, βέβαια, στη Σκάλα Λακωνίας. Ο μπαμπάς είναι από Γήθιο, να το λέμε, γιατί κάνουν παράπονα. Εκεί είναι οι μανιάδες αυστηροί. Είναι αυστηροί, ναι. Μήπως, επειδή με και ο μπαμπάς και ο αδερφός είναι μανιάδες, είσαι λίγο πιο. Όχι, προσεκτική δεν έχω στο να δημοσιοποιήσεις τις σχέσεις σου κτλ. Όχι, αλλά ότι έχω μεγαλώσει με κάποια όρια και με κάποιους ηθικούς φραγμούς που δεν μου επιτρέπουν να βγάζω τα προσωπικά μου στη φόρα. Μιλάς στην οικογένειά σου ότι αυτή τη στιγμή είμαι με αυτόν τον άνθρωπο και είμαι καλά κτλ. Στους δικούς ανθρώπους το λες δηλαδή με ποιον είσαι κτλ. Και το λέω. Υπάρχει από την άλλη πλευρά να μην είναι και αυτός γνωστός. Τι να υπάρχει? Από την άλλη πλευρά ο αντίλογος του. Η επιλογή σου να μην είναι ενός ανθρώπου του χώρου, τραγουδιστή. Όχι, τι σχέση έχει αυτό? Οι γονείς μου τώρα και η οικογένειά μου και οι φίλοι μου θέλουν να είμαι ευτυχισμένη. Τώρα από πού τι θα είναι αυτός ο άνθρωπος είναι δικό μου θέμα. Και μου έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στο θέμα της επιλογής. Τώρα από εκεί και πέρα τυχαίνει, δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να είναι και του χώρου, μπορεί και να μην είναι. Δηλαδή, αυτό είναι. Δεν έχεις θέματα με το να είναι του χώρου ο άνθρωπος? Όχι, βέβαια, τι θέματα να έχω? Όχι, γιατί λένε ποτέ, με ηθοποιώ, εγώ δεν πρόκειται να μπλέξω. Πολλοί ηθοποιοί το λένε αυτό. Όχι, δεν ξέρω. Δεν έχω κακές εμπειρίες. Ο αδερφός μου είναι. Είναι μαθηματικός. Α! Κάνει ιδιαίτερα. Καθηγητής. Πριν πάμε στη δοκιμασία, γιατί τα κρατάει η Φέη τα. Είναι πολύ βελάκια. Ωραία αυτά τα βελάκια. Μ' αρέσουν. Θέλω να τα καθιερώσουμε. Πες μας λίγο για το θέατρο. Ολοκληρώνονται οι παραστάσεις που είχε γίνει με τον Παπαγιάννη. Ολοκληρώνονται οι παραστάσεις μετά τις γιορτές. Κάποια στιγμή θα σταματήσουμε με τον Μάνο Παπαγιάννη και τον Μάριο Θανασίου. Πολύ ωραία ομάδα πάντως είστε. Η ομάδα των ηθοποιών είναι εκπληκτική. Και τον Γιώργο τον Κρήτο. Είμαστε στη μέθοδο της απιστίας, λέγεται, στο θέατρο Βεάκι. Της Τουρνάρη 32 και είναι μια πολύ ευχάριστη παράσταση που δυστυχώς ολοκληρώνει τον κύκλο της και έχουμε την ευκαιρία να σας παρακολουθήσουμε. Βεβαίως, είναι Τετάρτη με Κυριακή παραστάσεις. Τώρα και στις γιορτές, εκτός από το Σάββατο παραμονές που έχουμε ρεπό όλα τα θέατρα, παίζουμε και Δευτέρα και είναι το εισιτήριο πολύ χαμηλό, ειδικά της Πέμπτης είναι 12 ευρώ. Υπάρχουν πολύ καλές τιμές, ανεξάρτητα από τις γιορτές, γιατί σε όλα τα θέατρα οι τιμές είναι πολύ ανεβασμένες. Στις γιορτές δηλαδή δεν κατεβαίνουν. Εμείς παρόλα αυτά κάνουμε καλύτερες τιμές. Ωραία ομάδα είστε. Έχουμε συμβαδίσει με την κρίση. Είμαστε πολύ ωραία ομάδα. Περνάμε πολύ ωραία. Είναι μια κωμωδία. Η μέθοδος της απιστίας. Να. Τέλεια. Και στο δεύτερο μέρος της σεζόν, επειδή ολοκληρώνονται οι θεατρικοί, θα ξανακάνεις μόνο, θα έχεις τα γυρίσματα το. Έχω τα γυρίσματα προς το παρόν και ό,τι άλλο προκύψει δεν ξέρω. Ωραία, λοιπόν. Πάμε, να δώσεις μεγάλο φιλί στον Παπαγιάννη. Στο Μάνο θα δώσω. Μεγάλο φιλί τον λατρεύουμε. Βέβαια, κάθε φορά. Στον Ισαία να μην δώσει τίποτα. Στον Ισαία να μην δώσει τίποτα. Εάν τύχει και δει τον Ισαία. Δώσε ένα φιλί από τον Ουγγαρέζο. Όχι, όχι, περιμένετε. Θα δώσω μεγάλο φιλί και από τον Γιώργο και από τον Δημήτρη. Και θα σα παρακαλούσα να δείτε την εκπομπή τη Δευτέρα. Είναι σούπερ ήρωα ο Ματιάπα. Λοιπόν, πάμε κάτω τώρα με τα βελάκια μα. Τη τα δίνω. Ο Ουγγαρέζο θα αναλάβει. Πάμε κάτω να την παραδώσουμε στον Ουγγαρέζο. Έλα, Αθηνά. Έλα, λοιπόν. Δημητρό, τι γίνεται, όλα πάχα. Καλώ ορίσατε, παιδιά. Σα περίμενα πώ και πώ. Τι κάνει, Αθηνά μου? Καλά, είμαι εσύ. Καλά, είσαι. Είμαι καλά. Είναι και το κόλλημά μα στο ραδιόφωνο, η Αθηνά, η